Η Μαριούπολη λοιπόν πέρασε ολοκληρωτικά στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μετά την αποχώρηση και των τελευταίων μαχητών από το εργοστάσιο της Αζοφστάλ και έχει ενδιαφέρον Θανάση Αυγερινέ να δούμε εάν παρουσιάστηκε κάποιος από αυτούς τους ξένους μισθοφόρους που ελέγεται ότι υπήρχαν εκεί μαζί με τους άντρε του τάγματος του Αζόφ έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο στοιχείο σχετικό μέχρι στιγμής. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Οι μόνε πληροφορίε που γνωρίζουμε για του μισθοφόρου είναι ότι υπάρχουν, έχουν μιλήσει δημόσια στα ρωσικά μέσα ενημέρωση και έχουν καταγραφεί τέσσερι Βρετανοί μισθοφόροι, οι οποίοι κάποιοι από αυτού προέρχονταν από το Αζοφστάλ. Σε φάσει όμω προηγούμενε από την τελευταία αυτή παράδοση των σχεδόν 2.500 Ουκρανών ενόπλων. Υπάρχουν πολλές φημολογίες για τουλάχιστον έξι ακόμη που έχουν περάσει στα χέρια των ρωσικών αρχών και των ρωσόφωνων πολιτοφυλακών. Όμω δεν του έχουμε δει, δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Αυτό που υπάρχει ω πληροφορία από του Ρώσου ανταποκριτέ είναι ότι δύο τάγματα Πολωνών, προφανώ μισθοφόρων, έχουν φτάσει στο Παύλο Ντάρ και υπάρχει σχέδιο προώθησή του στο πιο θερμό αυτή τη στιγμή μέτωπο στο Ντομπά, έξω από τον Ντονιέτσκ, στην Αβδέφκα, εκεί που συνεχίζονται οι μάχε για την προώθηση των δυνάμεων των Ρωσόφωνων. Ε, υπάρχει όμως και μια πρώτη ίσως τρομοκρατικού χαρακτήρα επίθεση εναντίον υψηλόβαθμου ρωσόφωνου στελέχους σε μια από τις νέες επαρχίες της Ουκρανίας που τίθενται υπό ρωσικό έλεγχο. Yeah. Ε, πρόκειται για τον δήμαρχο του Ενεργοντάρ, τον Αντρέη Σεύτσικ. Ε, είναι η πόλη όπου βρίσκεται ο πυρηνικό σταθμό του Ζαπαρόζιε. Σύμφωνα με τι ω τώρα σημειώθηκε βομβιστική επίθεση με μηχανισμό που εξεράγει τη στιγμή που ο δήμαρχο εισερχόταν σε μια πολυκατοικία. Ο μηχανισμό είχε μάλλον τοποθετηθεί πίνακα τη ηλεκτρική παροχή. Τραυματίστηκαν ο ίδιο και δύο φρουροί του. Τώρα λένε ότι ε, είναι ελαφρύ σχετικά ο τραυματισμό του, αν και αρχικά είχε μπει στην εντατική. Δεν απειλείται η ζωή του. Είναι στο νοσοκομείο τη Μελιτόπολη. Είχαμε συναντήσει το Σεύτσικ την πρωτομαγιά στο πλαίσιο αποστολή ξένων δημοσιογράφων στον πυρηνικό σταθμό. Μα είχε πει ότι το σχέδιό του είναι να επανέλθει το όνομα Ταυρική για την ευρύτερη περιφέρεια, όπω δηλαδή λεγόταν η περιοχή τον καιρό τη Μεγάλη Εκατερίνη, και να ενταχθεί φυσικά Στη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτό είναι και ο στόχο όλων των υπόλοιπων στου οποίου αναφερόμαστε, δηλαδή των περιοχών του Ντομπά ναι. που βρίσκονται υπό ρωσόφωνο έλεγχο. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.